Κύριε Νακάλε, με από του κρατούμενου, ήρθαμε και τη Δευτέρα το πρωί. Ναι, απλά τώρα έγινε απογευματινή ώρα για να είναι περισσότερο ο κόσμο. Και θα ξαναγίνει όποτε μα το ζητήσουν οι κρατούμενοι από μέσα και ζητήσουν συμπαράστασή μα, εμεί θα είμαστε εδώ. Okay. Ποια ήταν η συμπαράσταση που είχατε από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης? Η μεγάλη διαφορά έγινε όταν δώσανε οι ίδιοι κρατούμενοι, φτιάξανε λογαριασμό δικό τους στο Twitter και στο Facebook και βγάλανε φωτογραφίες και βίντεο με εικόνες από τη φυλακή. Τότε πραγματικά πήρε μεγάλες διαστάσεις η κινητοποίησή τους. Μέχρι τότε η αλήθεια είναι ότι κανένα τον ασχολιόταν. Φυσικά όταν υπάρχει εικόνα δεν μπορεί κάποιος να την αγνοήσει, ακόμα και αυτός που θέλει να την αγνοήσει δεν μπορεί πλέον. Και νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, ας πούμε, είναι και μια νίκη των κρατουμένων ότι κατάφεραν να δείξουν στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στο νοσοκομείο. Τώρα τι ζητάνε? Ζητούν πρώτα απ' όλα αυτό το μέτρο αποσυμφόρησης να είναι πραγματική αποσυμφόρηση και όχι προσχηματική, όχι στα ψέματα. Γιατί αυτό που κάνει τώρα το Υπουργείο θα διώξει 20 κρατούμενους και σε δύο εβδομάδες θα έχουν ξαναέρθει άλλοι τόσοι, διότι στα τμήματα υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν τη σειρά τους για να μπουν στο νοσοκομείο. Δηλαδή στην ουσία αυτό το πράγμα δεν είναι απολύτως τίποτα. Ζητάνε λοιπόν αποσυμφόρηση, ζητάνε να τους γίνουν εξετάσεις στον καθένα χωριστά για το τι ακριβώς, από το τι πάσχει. Ζητάνε ο εισαγγελέας να απαντήσει τα αιτήματά τους, να ασχοληθεί με αυτούς και όχι να τους συχαίνεται και να τους συμπεριφέρεται ρατσιστικά. Χαρακτηριστικά λέω ότι όταν πήγαν οι άνθρωποι, τους ζήτησε να μην πιάσουν το στυλό της, τους είπε ότι εγώ έχω οικογένεια και δεν θέλω να σας πλησιάζω και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Και ζητάνε ακόμα καλύτερες συνθήκες, γιατρούς, υλικοτεχνική υποδομή που να κάνει αυτό το πράγμα νοσοκομείο και όχι. Πόσα άτομα είναι άρρωστα μέσα? Είναι 209 κρατούμενοι, ανάμεσά τους 130 περίπου είναι οροθετικοί. Έχει, όπως σας είπα πριν, και κατηγορίες άλλες αρρώστων. Έχει παραπληγικούς, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς και καρκινοπαθείς. Πόσους γιατρούς? Έχει δύο μόνιμους γιατρούς και έχει και κάποιους επισκέπτες. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι οι επισκέπτες, οι άνθρωποι, δεν ξέρω τώρα. Όσες φορές έχουμε έρθει εμείς και έχουμε ρωτήσει τι ακριβώς σημαίνει επισκέπτης γιατρός, συζητάμε για 2 ώρες, για 3 ώρες τη εβδομάδα, που προλαβαίνει να πει στον κάθε κρατούμενο γεια και να φύγει, ας πούμε. Έτσι. Μέσα δεν υπάρχουν. Ούτε εξετάσεις αίματος δεν μπορούν να γίνουν εδώ. Για να σας δώσω να καταλάβετε γιατί συζητάμε. Νοσηλευτικό προσωπικό είναι ελάχιστο επίσης. Έτσι, ό,τι κάνουν οι κρατούμενοι μεταξύ τους, τους ανήμπορους, βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Οι οροθετικοί έχουν την αγωγή τους. Όσο επιτοπλίζουν, παίρνουν φάρμακα, υπάρχουν όμως και μεγάλα διαστήματα που διακόπτονται, υπάρχουν καθυστερήσεις και στην εισρωή φαρμάκων, αλλά και στις εξετάσεις τους. Γιατί πρέπει να γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα εξετάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μεταγγίζονται κανονικά, που έχουν προβλήματα, θέματα μετάγγισης και δεν μεταγγίζονται κανονικά, καθυστερούν πάρα πολύ μεταγωγές τους σε νοσοκομεία. Και γενικώς υπάρχουν και διακοπές, υπάρχουν πρόβλημα με τη θέρμανση του χειμώνα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό. Με το νερό, έτσι είναι κρύο το νερό. Αυτούς οι ανθρώπους αρρώστους είναι, για κάθε άνθρωπο είναι, έτσι, αλλά πόσο μάλλον όταν είσαι άρρωστος. Στο Twitter βγήκε ότι αυτοί που στείλαν τις φωτογραφίες θα διωχθούν. Σήμερα, αυτό έλεγα, η εισαγγελέας, μετά από τόσο καιρό που δεν κάνει απολύτως τίποτα για αυτά που συμβαίνουν εδώ μέσα, συγκινήθηκε μόνο από αυτό το γεγονός, ότι κάποιοι διαθέτουν κινητό, το οποίο είναι παράνομο, και ήρθε να ασκήσει πειθαρχικές διώξεις. Οι άνθρωποι μέσα είναι φυσικά σε οριακό σημείο. Εάν συμβεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή τι θα γίνει μέσα στη φυλακή, αλλά όχι μόνο μέσα. Θέλω να το πω και πολύ εμφατικά και για τους απ' έξω. Αν τολμήσουν πραγματικά να κουμπίσουν τους ανθρώπους αυτούς, πραγματικά δηλαδή θα γίνει χαμός. Τελευταία ερώτηση όσο μια φορά. Είναι εξωφρενικό δηλαδή για να μην τους ενδιαφέρει το περιεχόμενο των φωτογραφιών, αλλά ο τρόπος με τον οποίο στάλθηκαν είναι εξωφρενικό. Έχουμε ενδείξεις αν άτομα που ήρθαν υγιέστατοι στη φυλακή μολύνθηκαν λόγω της κακής και της ανεπάρκειας ιατρικής περίθαλψης? Η φυματίωση, η οποία δεν είναι πρόβλημα μόνο στο νοσοκομείο του Κορυδαλλού, αλλά είναι σε όλες τις φυλακές όλης της χώρας, έχει τρομερή έξαρση αυτή τη στιγμή και ναι, προφανώς οφείλεται στις συνθήκες. Ο Ιατρικός Σύλλογος πήρε θέση? Όχι μόνο, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει πάρει θέση. Υπάρχουν επίσης κενές θέσεις γιατρών σε φυλακές, οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί. Υπάρχει καθυστέρηση και από το Υπουργείο Υγείας, πολύ σοβαρή, και στους
γιατρούς που θα έπρεπε να πηγαίνουν στις φυλακές, υπάρχουν κόσμοι, γιατί δεν έχουν δεν υπογραφές, δεν, για διάφορους λόγους. Και επίσης αυτό το νοσοκομείο εντός εισαγωγικών, εδώ και κάποια χρόνια έχει ψηφιστεί ο νόμος με τον οποίο θα περνούσε στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό δεν έχει γίνει και δεν έχει γίνει κυρίως με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης το νοσοκομείο, οι γιατροί είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Yeah.